Θα ήθελα να πω δύο λόγια ως εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συμβουλίου που με έχει τιμήσει να είμαι εκπρόσωπος στην Ελλάδα. Το Συμβούλιο αυτό είναι η Ένωση των Ομοσπονδιών της Ελλάδος, της Αμερικής, της Αυστραλίας και του Καναδά. Σήμερα λοιπόν που η χώρα μας ζει κάποιες δύσκολες στιγμές, σήμερα λοιπόν που πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας και δεν έχουν τα απαιτούμενα χρήματα για να πάνε σε ένα γιατρό. Αποτελεί για μας τους Αρκάδες μια ακτίδα φωτός η σημερινή προσφορά της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας της Αμερικής. Δεν είναι μοναδική. Οι Αρκάδες, οι ομογενείς, είτε είναι στην Αμερική, είτε στον Καναδά, είτε στην Αυστραλία, δεν έπαψαν ποτέ να ενδιαφέρονται για το δημιούργημά τους, το Παναρκαδικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Είναι διαχρονική η προσφορά τους. Στα βήματα κάποιων πρωτοπόρων, που από το 1943 στο συνέδριο της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας στο Μιλγουόκι αποφάσισαν να ιδρύσουν νοσοκομείο στο κέντρο της Πελοποννήσου. Στα βήματα λοιπόν του Βασίλη του Χέλη από τα Τρόπαια, του Λούι του Χριστόπουλου από τη Στεμνίτσα, του Αναστάση του Πεπόνη από το Λεβίδι, του Σπύρου του Κατσαντώνη από τη Μεγαλόπολη και τόσων άλλων, όλοι οι Αρκάδες που ακολούθησαν μετά είχαν στο μυαλό τους πώς, τι μπορούν να προσφέρουν για να απαλύνουν τον πόνο που προκαλεί η αρρώστια στο συμπατριώτη, στον αδερφό, στον πατέρα, στη μάνα που είχαν μείνει πίσω στην Ελλάδα. Θα παραφράσω κάποια λόγια ενός μεγάλου πολιτικού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει όμως και εμείς σαν Αρκάδες να μην κοιτάζουμε τι μπορεί να κάνει η Παναρκαδική Ομοσπονδία της Αμερικής για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο ή για του Καναδά, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1964 ήταν μαζί οι δύο ομοσπονδίες, ή και η Παναρκαδική Ομοσπονδία της Αυστραλίας ή η κυρία Γκουντάνη. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς σαν Αρκάδες για το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Σαν Αρκάδες και γενικότερα σαν Έλληνες. Δεν είναι δυνατόν το ελληνικό κράτος κάθε ένα χρόνο να αλλάζει τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας. Μετά από λίγους μήνες να αλλάζει ο Υφυπουργός Υγείας, μετά από λίγο ο Γενικός Γραμματέας, μετά το νοσοκομείο να μένει ακέφαλο χωρίς διοικητή, ενώ υπογράφονται συμβάσεις για 4 χρόνια, σε 6 μήνες ή σε 1 χρόνο να αλλάζει ο διοικητής. Με ποιους λοιπόν θα συνεργαστεί η Παναρκαδική Ομοσπονδία, το Παγκόσμιο Συμβούλιο ή όλες οι ομοσπονδίες? Τα λένε στον έναν, τα ξεχνούν, πρέπει να περάσουν 6 μήνες να τα πούν στον επόμενο. Ως Αρκάδες που ζούμε εδώ στον τόπο μας, ας αναλογιστούμε. Δημιουργήθηκε ποτέ κάποιος σύλλογος φίλων του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, ο οποίος σύλλογος θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο? Όλοι μας όσοι ζούμε στην Αρκαδία βλέπουμε καθημερινά χοροϊσφαιρίδες, γλέντια, γιορτές, από συλλόγους και για λόγους που δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο κοινωνικό ενδιαφέρον. Γιατί λοιπόν να μην αναλυφθεί μια τέτοια πρωτοβουλία, η δημιουργία ενός συλλόγου φίλων του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, το οποίο θα κάνει εράνους, θα προσφέρει εθελοντική βοήθεια όπου απαιτείται και όπου ζητείται από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστούμε ως Αρκάδες, νιώθουμε, δίνουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους εκείνους οι οποίοι πρόσφεραν από το παρελθόν. Στη σημερινή διοίκηση της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, τον Κώστα τον Καπόγιανη, στον Γιώργο τον Σουρούνη που τέθηκε επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, τον Γιάννη τον Χίλαρη, στον Πάνο τον Ευαγγέλο που βρίσκεται εδώ και σε όλους τους Αρκάδες της Αμερικής που προσέφεραν. Θεωρώ όμως, είμαι σίγουρος ότι οι ομογενείς μας στην Αμερική θα συνεχίσουν να στηρίζουν το δημιούργημά τους. Πρέπει όμως και εμείς που ζούμε εδώ στην Αρκαδία να προσφέρουμε στήριξη στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο.